24 λεπτά χωρίς κόντρα ήταν αρκετά για να νικήσει ο Ολυμπιακός με 4 γκολ. Ευνηδιάστηκε στο πρωτοκτάλεπτο. Σαφώς ευνηδιαστήκαμε, όχι όμως από κάτι που δεν περιμέναμε. Εγώ ευνηδιάστηκα από τη κακή συγκέντρωση της ομάδος και την κακή αντιμετώπιση μιας άμυνας, στην οποία θεωρώ ότι είμαστε, αν όχι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, η καλύτερη ομάδα στο να αντιμετωπίζετε δύο άμυνες. Και σήμερα ξεκινήσαμε το παιχνίδι, λες και δεν ξέρουμε τι παίζουν και δεν έχουμε ξανακάνει τίποτα. Εντάξει, κάναμε δώρο, είπαμε, σε 5 λεπτά 4 γκολ. Κάναμε δώρο και θα μπορούσαμε να δεχτούμε και άλλα γκολ στην κόντρα. Από εκεί πέρα λίγο ξυπνήσαμε, συγκεντρωθήκαμε, είδαμε ότι το παιχνίδι πάει άσχημα και αυτό είναι το πιο θετικό σημείο του σημερινού παιχνιδιού, ότι η ομάδα έδειξε αντίδραση. Όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει άσχημα, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει η συγκέντρωση και η ψυχολογία των παιχνιδιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί σιγά σιγά με υπομονή και βάση συστήματος γυρίσαν το παιχνίδι, παίξανε σωστή άμυνα και πήραμε μια αρκετά καλή διαφορά. Αυτό τώρα, γιατί η άμυνα που έπαιξε ο Ολυμπιακός φαίνεται και στην επίθεση, στην οποία έπαιζε η Φιωρεντίνα μια πακτική άμυνα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να δημιουργήσει όπως θα ήθελε ενδεχομένως στο νερό. Αυτό πώς διορθώθηκε όσο παίρνει ο χρόνος? Με την υπομονή στην επίθεση. Στην αρχή, αν είδατε, όλες μας οι επιθέσεις ήταν πριν κατέβουν τα 10 δευτερόλεπτα. Με αποτέλεσμα να μην περιμένουμε το σουτ αυτό που θα κάνουμε, γιατί άλλα πράγματα είχαμε πει, αλλά ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Από το δεύτερο οκτάλεπτο και μετά, αρχίσαμε να έχουμε υπομονή, κάναμε αυτά που λέγαμε, δηλαδή οι επιθέσεις μας ήταν μεγάλες, προλαβαίναμε, καλύπταμε και μετά σουτάρανε παίκτες ανενόπλητες. Είδατε ότι πολλά γκολ μπήκαν στο 0, στο 1. Αυτό είναι ένα φάρμακο για την αντιμετώπιση αυτής της άμυνας. Όχι ότι ήμασταν καλοί σε τακτικό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον είχαμε την υπομονή και την συγκέντρωση να περιμένουμε μέχρι τέλους και να μην, τουλάχιστον να μην δεχόμαστε στις κόντρες. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο μπορούμε στην επίθεση. Μπορούσε να είναι παραπάνω η διαφορά? Εντάξει, το τελευταίο παραπάνω που κερδίσαμε ήταν 4 μέτρες και δεν βάλαμε γκολ, 4 με 2. Δηλαδή, εντάξει, ήταν πολλά λάθη. Πολλά. Η συγκέντρωση δεν υπήρχε, σου είπα. Παίχτρες μένανε μόνες, δεν δίναμε την μπάλα δίπλα. Πράγματα απίθανα για την ομάδα. Είναι απίθανα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, σας είπα, ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι και δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Και τόσο που πήγαμε ήταν πολύ καλό. Οπότε είναι σκορ πρόκριση, υπόθετο, και για σένα στο μυαλό σου. Εγώ πιστεύω ότι αν παίξουμε όπως μπορούμε, θα κερδίσουμε και στην Ιταλία και μπορούμε να κερδίσουμε και στην Ευρώπη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.